Θέλω να παραμείνεις μαζί μου και στην επόμενη σύνδεση. Γνωρίζω πόσο ευαίσθητος είσαι σε θέματα ένταξης κρατουμένων στο κοινωνικό σύνολο και θέλω να πάμε λίγο στο κατάστημα κράτησης στα Χανιά. Καθώς η Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας εορτάστηκε με έναν ξεχωριστό τρόπο στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές της Αγιάς, καθώς η δομή γέμισε, Νίκο, με μουσικές και ξεχωριστά τραγούδια και μάλιστα ένας από τους καλλιτέχνες ήταν και αυτοδιοικητικός στα Χανιά. Θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Κονταξάκης, Διευθυντής Καταστήματος Κράτησης Χανίων και Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης. Την καλησπέρα μου, κύριε Κονταξάκη. Καλησπέρα σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσω πολύ και ο Νικόλαος Παπανικολάου, συνεργάτης μας, ο κλινικός ψυχολόγος μαζί μας. Καλησπέρα κύριο Κονταξάκη. Να είναι γερός και δυνατός, γιατί νομίζω ότι η εμπειρία και η γνώση η οποία διαθέτει θα φανεί χρήσιμη σε όλους μας. Βέβαια. Λοιπόν, ακόμα μία ξεχωριστή στιγμή σε δομή των φυλακών στην Αγιά. Για πείτε μας. Έχω πει και άλλες φορές ότι τα καταστήματα κράτης της χώρας έχουν μόνο στενοχώριες και λύπη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόση μεγάλη σημασία έχει να μπορέσεις να οραματίζεσαι κινήσεις και ενέργειες οι οποίες να δίνουν ελάχιστη χαρά σε έναν χώρο ευαίσθητο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Η διαδικασία η χθεσινή και η προχθεσινή που έχουν να κάνουν με κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες πήραμε σαν διοίκηση και ένα περισσότερο τρόπο διαχείρισης μέσα στα καταστήματα κράτησης, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης. Οι φυλακές έχουν αλλάξει πλέον χαρακτήρα, θα το πω έτσι απλά και λαϊκά, και νομίζω ότι μέσα από κινήσεις και ενέργειες οι οποίες γίνονται, προσπαθούμε να αλλάξουμε και τον τρόπο λειτουργίας. Λειτουργίας και σκέψης στον κρατούμενο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασχολείται με κάτι διαφορετικό από αυτό που ασχολιότανε μέχρι εχθές. Σωστό. Για πείτε έχει, μας λοιπόν, τώρα. Τι έγινε εκεί στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και πώς αντέδρασαν οι κρατούμενοι, ποιο το κλίμα το οποίο κυριάρχησε. Ναι, οι κρατούμενοι πάντοτε στο οτιδήποτε τους προσφέρεις αντιδρούν θετικά. Γιατί δεν γνωρίζουμε την πορεία τους από τη μικρή ηλικία, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είχαν γονείς και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την πορεία σε ένα κομμάτι οικογενειακό που μπορεί να βιώνετε εσείς και εγώ προσωπικά ή και άλλοι άνθρωποι όπως είναι το κοινό αίσθημα. Κύριε Κονταξάκη, να μας πει και ο κύριος... η παραβατικότητα... Ναι, ολοκληρώστε, να βάλω στην κουβέντα και τον Νίκο. Η παραβατικότητα την οποία βιώνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν ξέρουμε από πού έχει προκύψει. Άρα πρέπει να μπούμε σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη, όπως είπα και προηγουμένως, στο να του δίνουμε να λειτουργούν μόνο με αγάπη και μάλιστα με σεβασμό στον συνάνθρωπο. Ό,τι τους δίνεις λοιπόν, Νίκο, το δέχονται και το πρόστιμο είναι θετικό. Αυτό μας λέει ο κύριος Κονταξάκης. Το πρόστιμο είναι θετικό και κάτι σημαντικό που ο κύριος Κονταξάκης, ότι ουσιαστικά μιλάμε πολλές φορές για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τις ίδιες ευκαιρίες, που είναι μια πραγματική αλήθεια, από την παιδική ηλικία, ή αν το θέλετε, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, ανθράφηκαν μέσα σε δυσλειτουργικά περιβάλλοντα που πολλές φορές μιλούμε για καταστάσεις οι οποίες πραγματικά ήταν δύσκολες και ίσως ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία. Δυστυχώς που θα το πω αυτό. Για τη φυλακή, κύριε Κονταξάκη. Συγχαρητήρια πάντως πραγματικά, γιατί έτσι είναι μια... ακριβώς είναι, όπως και το άλλο κομμάτι που θέλω να συμπληρώσω, είναι και οι θρησκείες, αλλά και περισσότερο τα ανατολικά μπλοκ που είναι δίπλα μας, ως χώρες εννοώ. Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν κάποια άλλα καθεστώτα τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να περάσουν μέσα στις κοινωνίες, γιατί και η φυλακή είναι μια κοινωνία, όπως και όλες οι κοινωνίες οι οποίες βιώνουμε. Μέσα στην κοινωνία λοιπόν πρέπει να περάσεις πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο όμως και το βασικότερο είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία και πάνω απ' όλα η κατανόηση την οποία χρειάζεται ο συνάνθρωπος σε τέτοιες δομές όπως αυτή που διευθύνω. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων και με την παρουσία του Αντιδημάρχου του κύριου, ο οποίος συνέβαλε με τον τρόπο του στο κομμάτι της μουσικής και επειδή και προχθές ήταν μια μέρα όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρατε, έδωσε μια πνοή, βάλαμε τους ίδιους τους κρατουμένους να τραγουδήσουν, τους ίδιους τους κρατουμένους να εκφράσουν
κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνανε μέσα στο κελί, μέσα στην αίθουσα διαμονής τους. Νομίζω ότι βλέπετε και από το υλικό το οποίο έχετε πόσο αντιδράσανε όλοι. Βέβαια. Η συνεργασία των τμήματων του καταστήματος κράτησης, η κοινωνική υπηρεσία, οι ψυχολόγοι και όλοι αυτοί που κάθε μέρα αγωνιούμε και παλεύουμε στο πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε, και η καθηγήτρια του δεύτερης ευκαιρίας, του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας που έχουμε μέσα, και οι καθηγητές οι οποίοι συμβάλλουν τα μέγιστα κάθε μέρα ώστε να μπορέσουμε, όπως έχω πει και στο παρελθόν, ότι σοφρονισμός δεν είναι εγκλισμός. Σοφρονισμός είναι προτάσεις, σοφρονισμός είναι η πολιτική η οποία χρειάζεται για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε δύσκολες ομάδες ανθρώπων σαν και αυτούς που έχουμε μέσα στα καταστήματα κράτησης, και σοφρονισμός είναι προτάσεις. Μάλιστα. Από σωστά. Μουσική, από θεατρικές αντιλήψεις, κινηματογραφικές. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο πάλι. Ξέρετε ότι στηρίζουμε τις δράσεις σας. Επικοινωνούμε συχνά. Φυσικά και το γνωρίζω και το αναγνωρίζω. Βέβαια. Και ήθελα και εγώ μέσω του σταθμού να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο στο Κρήτη TV, αλλά και σε όλους εσάς που κάθε φορά γίνεστε πρωταγωνιστές σε αυτού του είδους προσπάθειες. Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά που δίνετε τη δυνατότητα να βγάλουμε από ένα τόσο δύσκολο χώρο αυτό το πραγματικό που γίνεται μέσα εκεί. Να είστε καλά, κύριε Κονταξάκη. Αυτό τον χώρο που δεσμεύεται, βέβαια, αλλά κατ' επέκταση έναν χώρο ελευθερίας, προτάσεων και αντιλήψεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά.